Το κουκί και το ρεβίθι. Μια εκπομπή μαγειρικής που επιμελείται ο πατέρας Καλίνικος Κρίκης και παρουσιάζει σε συνεργασία με την Παρασκευή Σκαρίπα. Μαγειρική. Καλησπέρα Παρασκευή, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα σας. Για μια ακόμη φορά εδώ σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ελλάς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, Ράδιο Ελπίδα, στους 102 και 3 FM στην εκπομπή Το Κουκί και το Ρεβίθι. Παρασκευή, σήμερα τελειώσαμε με την ανάγνωση στο δικό σου τομέα για τα φρούτα και τις ιδιότητές τους. Τώρα σήμερα νομίζω κάτι καινούργιο έχεις να μας διαβάσεις. Κάνουμε έτσι μια αναφορά στην κουζίνα και τον πολιτισμό, ένα γευστικό ταξίδι μέσα στους αιώνες. Θα διαβάσουμε κάποια στοιχεία για τις διατροφικές συνήθειες στην αρχαία Ελλάδα. Πολύ ωραία. Και μετέπειτα στο Βυζάντιο και θα φτάσουμε μέχρι τους σημερινούς χρόνους, πώς διαμορφώνεται η διατροφή. Πολύ ωραία Παρασκευή. Η Ελλάδα διαθέτει μία από τις αρχαιότερες και πιο εύγευστες κουζίνες στον κόσμο, ενώ η ελληνική διατροφή αποτελεί μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Η γαστρονομική μας ταυτότητα έχει τις ρίζες της βαθιά μέσα στο χρόνο και ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια. Η ανακάλυψη της φωτιάς πρέπει να ήταν και η αφετηρία της μαγειρικής. Το τύλιγμα του φαγητού σε φύλλα δέντρων αποτέλεσε ίσως το πρώτο γευστικό πείραμα. Από τότε πολλοί ήταν εκείνοι που αφιέρωσαν την εφευρετικότητά τους για να γοητεύσουν το πνεύμα, τη γεύση, την όσφρηση και την όραση. Οι πρόγονοί μας δημιούργησαν από πολύ νωρίς το πρώτο γαστρονομικό αρχείο στον κόσμο. Τον 4ο αιώνα, ο Αρχέστρατος, Έλληνας φιλόσοφος και ποιητής από τις Σιρακούσες, μέσα από τους στίχους του ποίηματος «Η Διπάθεια», περιέγραψε ένα φανταστικό ταξίδι στις γεύσεις. Το βιβλίο ήταν αποκλειστικά για τη διατροφή και τον τρόπο ζωής των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και των λαών της Μεσογείου. Οι 300 στίχοι που διασώθηκαν από το ποίημα του Αρχέστρατου αποτελούν τον πρώτο οδηγό μαγειρικής. Η αρχαία ελληνική κουζίνα ήταν πλούσια σε δημητριακά, λαχανικά, φρούτα και ψάρια. Οι αγαπημένες τροφές των αρχαίων Ελλήνων ήταν οι φακές, το σιτάρι, το κριθάρι, οι ελιές, τα σταφύλια και φυσικά το κυνήγι. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στην αρχαία Ελλάδα η πρώτη αναφορά στο τυρί γίνεται πολύ πρόημα. Στο έπος του Ομήρου Οδύσσια αναφέρεται ότι ο βασιλιάς της Ιθάκης Οδυσσέας, επιστρέφοντας από τον Τροϊκό πόλεμο, φτάνει στο νησί των Κυκλόπων και συναντά τον αρχηγό του, τον Πολύφημο, ο οποίος κατοικούσε σε μια σπηλιά και έβοσκε τα πρόβατά του. Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά για το πρόβιο τυρί. Τα πρώτα βότανα και αρωματικά φυτά που ήταν γνωστά από την αρχαιότητα ήταν ο κόλιανθος, το συνάπι, ο μάραθος, το κύμινο, το σουσάμι, η παπαρούνα και ο κρόκος. Τα ψάρια αποτελούσαν βασικό στοιχείο στην διατροφή των Ελλήνων από την αρχαιότητα. Ιστορικές πηγές αναφέρουν μεγάλο αριθμό ονομάτων ψαριών και θαλασσινών, γεγονός που μαρτυρεί ότι οι πρόγονοί μας ήταν γνώστες της θαλάσσιας ζωής και δεινοί ψαράδες. Τα δημοφιλέστερα ήταν τα μπαρμπούνια, τα λαβράκια και οι γάβροι. Εκτός από τα ψάρια, προσφυλές δέσματα αποτελούσαν τα μαλάκια και τα οστρακοειδή και ιδιαίτερα οι πολύποδες, τα χταπόδια δηλαδή, τα καλαμάρια, οι σουπιές, τα καβούρια, τα στρίδια και οι γαρίδες. Στην αρχαία Ελλάδα, ήδη από την εποχή του Περικλή, με την ανάπτυξη της οικονομίας και του εμπορίου, έχει δημιουργηθεί μια αρκετά πλούσια κουζίνα. Στους ελληνιστικούς χρόνους, η εξάπλωση του ελληνισμού στην Ανατολή φέρνει τις πρώτες σημαντικές αλλαγές στον τομέα της μαγειρικής και των προϊόντων. Έτσι αρχίζει να διαμορφώνεται η ανατολίτικη κουζίνα στη Μικρά Ασία και στο Ανατολικό Αιγαίο, που αργότερα θα αποτελέσει τη βάση της βυζαντινής κουζίνας, η οποία θα εξελιχθεί και θα εμπλουτιστεί με την κωνσταντινοπολίτικη κουλτούρα. Για όλα αυτά θα διαβάσουμε στην επόμενη εκπομπή. Πολύ ωραία λοιπόν Παρασκευή, και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις συνταγές. Ξανά κοντά σας φίλοι ακροατές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Το Κουκί και το Ρεβίθι, να περάσουμε στις αλμυρές συνταγές για σήμερα. Βεβαίως, Παρασκευή, σήμερα πλέον είπαμε καλοκαιρινά φαγητά και ανοιξιάτια, μουσακά παρακαλώ, για αυτούς που δεν ξέρουν και να το φτιάχνουν, και ένα φαγητό το οποίο αρέσει σε όλους πιστεύω. Θα χρειαστούμε λοιπόν 1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο, 1 κιλό μελιτζάνες φλάσκες,
μέτριο μέγεθος να είναι. 3 με 4 ντομάτες όριμες, μία πιπεριά πράσινη, ένα ματσάκι μαϊντανό, ένα κρεμμύδι μεγάλο τριμμένο, μισό φλιτζάνι λάδι, 2 κολοκυθάκια μεγάλα κομμένα σε λεπτές φέτες, 3 με 4 πατάτες με τρίου μεγέθους κομμένες στρογγυλές και αυτές, αλάτι και πιπέρι. Για την μπεσαμέλ Παρασκευή θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα φρέσκο, 8 κουταλιές αλεύρι, 8 κουταλιές βούτυρο, αλάτι, πιπέρι. Αλλά θα βάλουμε άσπρο τώρα για να μην είναι στην πεσαμέλ, ταιριάζει το άσπρο το πιπέρι. Και 3 αυγά. Οπότε για την εκτέλεσή μας, πλένουμε και αφαιρούμε τα κοτσάνια από τις μελιτζάνες. Τις κόβουμε σε φέτες πάχους 2 εκατοστών περίπου. Καθαρίζουμε τη φλούδα τους για να γίνουν πιο εύπεπτες και τις ρίχνουμε σε λεκάνη με αλατό νερό να παραμείνουν περίπου για 30 λεπτά. Συνήθως Παρασκευή έτσι. Στο αλατό νερό τις βάζουμε για να ξεπικρίσουν που λέμε. Θέλει το πολύ μισή ώρα. Αυτό είναι και μετά τις βγάζουμε. Στη συνέχεια τις στραγγίζουμε και τις τηγανίζουμε σε καυτό λάδι. Τις απλώνουμε σε χαρτί κουζίνας να στραγγίσει το λάδι τους και ξύνουμε εξωτερικά και κόβουμε σε λεπτές φέτες τα κολοκύθια και τις πατάτες και τα τηγανίζουμε σε καυτό λάδι και αυτά, όπως είναι σε ροδέλες. Σοτάρουμε τον κιμά με το λάδι και το κρεμμύδι, προσθέτουμε μισό ποτήρι νερό και τον αφήνουμε να ψηθεί. Προσθέτουμε το χυμό από τις ντομάτες, την πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη, το αλάτι, το πιπέρι και τέλος τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. Απλώνουμε τα υλικά σε ταψί, στρώνοντας πρώτα τις πατάτες, χωρίς καιρό ανάμεσά τους, σκεπάζουμε πρώτα με τις μελιτζάνες, ύστερα με τα κολοκύθια και τέλος με τον κιμά, έτσι που να καλύπτει όλη την επιφάνεια. Τώρα για την μπεσαμέλ μας Παρασκευή. Λιώνουμε το βούτυρο, ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε ελαφρά για 2 με 3 λεπτά. Βγάζουμε το μείγμα από τη φωτιά και προσθέτουμε το γάλα σιγά σιγά, ανακατεύοντας δυνατά για να μην σβολιάσει. Αφού ρίξουμε το γάλα, ξαναβάζουμε το μείγμα στη φωτιά, χτυπάμε τα αυγά, ξαναβάζουμε το μείγμα στη φωτιά και το ανακατεύουμε μέχρι να πήξει. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, χτυπάμε τα αυγά και προσθέτουμε στην μπεσαμέλ. Σκεπάζουμε τον κιμά με την μπεσαμέλ και ψήνουμε σε μέτριο προς δυνατό φούρνο για μία ώρα περίπου. Για εναλλακτικές προτάσεις Παρασκευή λέμε, μπορούμε να φτιάξουμε το μουσακά μόνο με τις μελιτζάνες, χωρίς τις πατάτες και τα κολοκύθια. Επίσης μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε μπεσαμέλ και να τον ψήσουμε μόνο με τον κιμά από πάνω. Και τέλος μπορούμε να ψήσουμε το μουσακά στρώνοντας τα υλικά σε κατσαρόλα, να μην τα ψήσουμε δηλαδή στο φούρνο. Να επαναλάβουμε τα υλικά. Για τον μουσακά θα χρειαστούμε 1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο, 1 κιλό μελιτζάνες φλάσκες, 3 με 4 όριμες ντομάτες, μία πράσινη πιπεριά, ένα ματσάκι μαϊντανό, ένα μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο, μισό φλιτζάνι λάδι, 2 μεγάλα κολοκύθια κομμένα σε λεπτές φέτες, 3 με 4 πατάτες με τρίου μεγέθους κομμένες στρογγυλές, αλάτι και πιπέρι. Και για την μπεσαμέλ θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα φρέσκο, 7 με 8 κουταλιές αλεύρι, 8 κουταλιές βούτυρο, αλάτι, πιπέρι άσπρο και 3 αυγά. Πολύ ωραία λοιπόν Παρασκευή και να περάσουμε στην επόμενη συνταγή, να δώσουμε ένα ντονέρ κεμπάπ που το κάνουν και στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη Παρασκευή και είναι και εύκολος γύρος δηλαδή. Θα χρειαστούμε για το κεμπάπ γύρο δηλαδή 800 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, 200 γραμμάρια κιμά αρνίσιο, θα το ζητήσουμε στον κρεοπόλη μας για να μας το ετοιμάσει, ένα κρεμμύδι μέτριο τριμμένο, αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι σε σκόνη, μισό φλιτζάνι λάδι, μισό φλιτζάνι γάλα και μισό φλιτζάνι γαλέτα. Οπότε, για την εκτέλεσή μας Παρασκευή, για το γύρο, ζυμώνουμε πολύ καλά τον κιμά με το κρεμμύδι, το λάδι, το γάλα, το αλάτι, το πιπέρι, το μπαχάρι και τη γαλέτα. Απλώνουμε το μείγμα σε λαδωμένη λαμαρίνα, πιέζοντάς το ώστε να σχηματιστεί μια πολύ λεπτή στρώση.
Το ψήνουμε στο γκριλ του φούρνου για 10 λεπτά περίπου. Βγάζουμε τη λαμαρίνα από το φούρνο και κόβουμε τον κυμά σε μακρόστενα κομμάτια. Θα βγει πραγματικά σαν γύρο, θα βγαίνει. Για το σερβίρισμα τώρα Παρασκευή, τι θα χρειαστούμε. 8 πίτες για σουβλάκι ψημένες. Αυτές οι πίτες που είναι στα σούπερ μάρκετ όλα. 3 ντομάτες κομμένες λεπτές φέτες. 2 κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές ροδέλες. 1 γιαούρτι 250 γραμμάρια. Αλάτι και κόκκινο πιπέρι. Σε μια μεγάλη πιατέλα τοποθετούμε στο κέντρο τα κομμάτια του γύρου και δίπλα βάζουμε το γιαούρτι αναμειγμένο με το κρεμμύδι, το κόκκινο πιπέρι και βάζουμε δίπλα αυτό το μείγμα, τις φέτες ντομάτες αλατισμένες δίπλα και τις πίτες κομμένες στα 4. Και το σερβίρουμε Παρασκευή. Πολύ ωραία και εύκολη συνταγή. Εύκολο, αλλά είναι πολύ νόστιμο, πραγματικά. Ο αρνίσιος ο κοιμάς Παρασκευή, να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές, ότι δίνει άλλη γεύση όταν αναμειγνείται με το μοσχαρίσιο. Είναι σαν να τρώμε κάτι διαφορετικό. Να επαναλάβουμε τα υλικά. Για τον ντονέρ κεμπάπ θα χρειαστούμε για το γύρο 800 γραμμάρια κοιμά μοσχαρίσιο, 200 γραμμάρια κοιμά αρνίσιο, 1 μέτριο κρεμμύδι τριμμένο, αλάτι και πιπέρι, μπαχάρι σε σκόνη, μισό φλιτζάνι λάδι, μισό φλιτζάνι γάλα και μισό φλιτζάνι γαλέτα. Και για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 8 πίτες για σουβλάκι ψημένες, 3 ντομάτες κομμένες σε λεπτές φέτες, 2 κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές ροδέλες, 1 γιαούρτι, αλάτι και κόκκινο πιπέρι. Πολύ ωραία λοιπόν Παρασκευή. Στο σημείο αυτό περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το γλυκό. Ξανά κοντά σας φίλοι ακροατές, το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Να περάσουμε στο γλυκό, το οποίο είναι για σήμερα. Ριζόγαλο στο φούρνο Παρασκευή. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 8 ποτήρια γάλα, 1,5 ποτήρι ζάχαρη, 1 φλιτζανάκι corn flour, 1 κοφτή κουταλιά άνθος αραβοσίτου, 4,5 ποτήρια νερό, 1 φλιτζανάκι ρύζι, ελάχιστο αλάτι, μία πρέζα θα δούμε, και κανέλα. Εκτέλεση. Βράζουμε το ρύζι σε 1,5 ποτήρι νερό και όταν το απορροφήσει το απομακρύνουμε από τη φωτιά. Σε μεγαλύτερη κατσαρόλα ρίχνουμε το βρασμένο ρύζι, το γάλα, το αλάτι και τα βράζουμε όλα μαζί. Σε άλλο σκεύος βάζουμε το corn flour και το άνθος αραβοσίτου, αφού πρώτα τα έχουμε ανακατέψει καλά. Προσθέτουμε σιγά σιγά 3 τέταρτα του ποτηριού νερό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Τα προσθέτουμε σιγά σιγά στο μείγμα με το ρύζι και βράζουμε για επιπλέον 10 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη ζάχαρη και μόλις πήξει το ριζόγαλο βγάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και το αδειάζουμε σε περίμαχα μπολάκια. Όταν κρυώσει τοποθετούμε τα μπολάκια με το ριζόγαλο σε μεγάλο ταψί φούρνου και τα ψήνουμε μέχρι να ροδίσουν. Τα βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει. Εάν θέλουμε πασπαλίζουμε με λίγη κανέλα. Να επαναλάβουμε τα υλικά. Για το ριζόγαλο φούρνου θα χρειαστούμε 8 ποτήρια γάλα, 1,5 ποτήρι ζάχαρη, 1 φλιτζανάκι corn flour, 1 κοφτή κουταλιά άνθος αραβοσίτου, 4,5 ποτήρια νερό, 1 φλιτζανάκι ρύζι,
ελάχιστο αλάτι και κανέλα. Πολύ ωραία λοιπόν Παρασκευή και στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές και να τους ευχηθούμε να έχουν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ένα καλό απόγευμα. Χαίρετε. Καλό απόγευμα, χαίρετε.